Πιναλόγκα. Το πολυπόθητο νησί. Το νησί Φρούριο. Το νησί των λεπρών. Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες τουρίστες με καραβάκια από τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα επισκέπτονται τη Πιναλόγκα για να ξεναγηθούν στα ιστορικά ερυπωμένα κτίρια της. Όσο για το θρύλο με πρωταγωνιστή τον Νικηφόρο Φωκά, θα αφήσουμε το δάσκαλο και ιστορικό Μανώλη Μακράκη να μας τον διηγηθεί, καθώς μετά από μεγάλη έρευνα έγραψε ένα βιβλίο αφιέρωμα για την Ελούντα και την ιστορία της. Υπήρχε ένας θρύλος και ένα τοπονύμιο στην ανατολική πλευρά του νησιού, της Κολοκύθας, που ήταν στον Άγιο Φωκά. Αυτό το τοπονύμιο είχε συνδεθεί, η παράδοση δηλαδή το συνδέει, με την έλευση του Νικηφόρου Φωκά το 960, το καλοκαίρι του 960, όταν ξεκίνησε με εκατοντάδες πλοία και χιλιάδες στρατό από τη Βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, να επανακτήσει την Κρήτη από τα χέρια των Αράβων, οι οποίοι την κατήχαν 135 χρόνια. Σε μια θαλασσοταραχή λοιπόν που το βρήκε, άραξε στον κόρφο, στον κόλπο της, του Κλαρονησιού, της Κολοκύθας, στην ανατολική πλευρά του νησιού, για μέχρι να κοπάσει, ώσπου να κοπάσει η θαλασσοταραχή, και έτσι η περιοχή συνδέθηκε με, τον Νικηφόρο Φωκά, και λένε ότι σε ανάμνηση του γεγονότος έκτισε μια εκκλησία τον Άγιο Φωκά. Και βέβαια ήταν σε μισοερυπωμένη κατάσταση μέχρι πριν από 30 περίπου χρόνια, που κάποιοι ιδιώτες σε συνεργασία με την Νορία της Ελούντας ανέγειραν νέο ναό πετρόκτιστο σε ένα πανέμορφο ακροτήριο. Είμαι ανιψιός του αείμνηστου Μανώλη του Φουντουλάκη, του θείου Μανώλη του Άρρωστου, του Χανσενικού.
ένας άνθρωπος με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, με αυτή την καταραμένη, μπορούμε να πούμε, ασθένεια, που όμως το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά, παρά τα προβλήματα και παρά το τι τραβήξαν με αυτή την ασθένεια. Ο θείος ο Μανώλης κρατήθηκε όρθιος, ανέδειξε το πρόβλημα αυτό, δεν ήταν άνθρωπος εσωστρεφής. Το έβγαλε έξω στην κοινωνία και πολέμησε αυτή την ασθένεια, την τουφεκάου, όπως έλεγε, τουφεκάου τη λέπρα. Εδώ με πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από το σπίτι, είναι πιο πέρα από εδώ. Φοιτητές που κάνανε εργασίες, ο σκηνοθέτης, η Βικτόρια Χίσλοπ, η ηθοποιή, να τους καθοδηγήσει, να τους, τέλος πάντων, να τους δώσει πληροφορίες για το πώς ήταν η ασθένεια, τον τρόπο που την αντιμετωπίζανε, τις συνθήκες διαβίωσης, και το τόσο τράβηξε μαζί με άλλους χανσενικούς. Ήταν ένας άνθρωπος δοτικός, το σπίτι του ανοιχτό, όποιος ήταν να περάσει, να τον πληροφορήσει, να, τέλος πάντων, ό,τι ήθελε. Και το Credit TV έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαι εδώ πέρα που ήρθαν και πήραν συνέντευξη, τους είπε πάρα πολλά πράγματα που τα έχετε καταγράψει σε αυτή την εκπομπή πάρα πολύ ωραία, που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα, την παρακολουθώ. Η Σπίνα Λόγκα έχει φάει κορμιά, αλλά μπορούσε κανείς να διηγηθεί και να μαρτυρήσει αυτά τα οποία έχουν συμβεί εκεί μέσα. Πόσα κορμιά δεν έχει φάει. Τα 55 χρόνια, 53 χρόνια που ήταν ενεργή και δεχόταν όλο τον πόνο, όλη τη δυστυχία. Μετατρέψανε τη Σπίνα Λόγκα, το πάνω χωριό στη Σπίνα Λόγκα για τις ανάγκες του Σύριαλ. Τα στενά εδώ πέρα, ο Αντώνης ο Χαλκιάς, ο πολύ καλός σκηνογράφος, έκανε πολύ καλή δουλειά να φτιάξει τα σκηνικά και σχεδόν να βλέπουμε το πάνω χωριό όπως ήταν η Σπίνα Λόγκα, με τα μαγαζιά, με τα σπιτάκια, με τους αρρώστους εδώ, τους ηθοποιούς. Πέρασαν από εδώ πάρα πολλοί ηθοποιοί για το Σύριαλ, πολλοί κόσμος, επισκεψιμότητα το χωριό για να δουν, τέλος πάντων. Βλέπουμε και εδώ μπροστά μας τώρα ένα μέρος των σκηνικών, είναι το φούρνο της Αθηνάς. Πραγματικό όπως ήταν τότε, έχει παραμείνει, αυτό το κράτησα και εγώ να είμαι ειλικρινής, και το βλέπουμε σήμερα σαν αξιοθέατα από όλα τα σκηνικά που δυστυχώς τότε τα κατεδαφίσανε και δεν τα κρατήσαμε σαν αξιοθέατο. Γιατρέ, Ελένη Πετράκη, θα το θυμάσαι! Ρόι, εγώ θα σου. Την έρευνα για τη θεραπεία της νόσου, πόσο στενά έχετε αναμειχθεί, γιατρέ? Πολύ στενά. Και με τις δοκιμές, πότε σκέφτεστε να αρχίσετε? Βρισκόμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο. Κρίμα, και είχα υποσχεθεί στους δικούς μου στην Αθήνα ότι θα γυρίσω σύντομα. Έλεγα, μήπως έχετε βρει κανένα μαγικό φίλτρο. Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα, κύριε Παπαδημητρίου. Η λέπρα είναι αρχαία ασθένεια. Δεν θεραπεύεται μία νυχτή. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δε σκλαβούνι, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πάντως, το νησί σας δεν έχει καμία σχέση με τις περιγραφές που μου έχουν κάνει. Φαντάζομαι πως η διαμονή σας εδώ θα είναι πολύ πιο αξιοπρεπής από ό,τι ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Όταν πρωτομπήκα στην Αγία Βαρβάρα, εφώναξα την επομένη το γραμματικάκι και μου λέει, Μανώλη, άμα θέλεις, το φάρμακο ήρθε. Έλα να πάμε κάτω και σου υπόσχομαι να περάσεις καλά στη Σπίνα Λόγκα. Εγώ το είχα σκεφτεί. Όλοι βραδιατρέ, δεν έρχομαι. Αλλιώς είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου να λένε ότι ο γιος τους είναι στη Σπίνα Λόγκα, και αλλιώς είναι να λένε ότι ο γιος μας, ο Μανώλης μας είναι στο νοσοκομείο, άρρωστος στο νοσοκομείο, στην Αχτίνα. Η Σπίνα Λόγκα μονάχα το όνομα
Έφερνε ρίγος, έφερνε. Την κατήφια. Γιατί ήταν το τόπος του μαρτυρίου, ο τόπος της δυστυχίας, τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν μέσα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους αρρώστους.